17 Αυγούστου σήμερα, μαζεύουμε στα χίλια. Ευτυχώς πήγε πολύ καλά. Εδώ το πεπάκι είναι μέσα στην αμπελώνα. Πεπάκι, πού είναι το πεπάκι? Εδώ είναι τα σταφυλάκια μας. Δείχνει καλά. Είναι πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ. Θα κόψουμε να πάμε να φτιάξουμε το μούστο μας. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να καλέσουμε τα σταφύλια. Καρτωμένοι, έτοιμοι. Και να πάμε να τιμήσουμε την παράδοση. Τώρα θα δοκιμάσουμε και ό,τι είναι. Ελπίζουμε η τύχη του Πρωτάρη να είναι καλή, να ισχύει και να πετύχει το κρασάκι. Και φτάσαμε στα Στρίτσια μαζί με το Πουπάκι. Περιμένουμε τον κύριο Καλουδάκη να έρθει. Ανά πάσα στιγμή θα έρθει. Αμέσως ήρθαμε σπίτι, αδειάσαμε τις κανίστρες στο βαρέλι να γίνει η απολάσπωση. Θα κρεμάσουμε και ένα μπουκάλι μέσα για να μην βράσει αμέσως το κρασί. Θα κάνουμε να καθυστερήσουμε το βρασμό του οπωσδήποτε. Και έχουμε βάλει το μπουκάλι, το έχουμε δεμένο με ένα σκηνάκι. Θα το κρατάμε δροσερό το μέχρι να γίνει η απολάσπωση, να καθαρίσει τελείως. Και έχουμε βάλει τον ουράδο. Το ουράδο μας δείχνει 12-12,5 γράδα. 12,5 γράδα περίπου βρισκόμαστε. Μας έδωσε και τη σκόνη ο παππούς να βάλουμε μέσα να μην μας χαλάσει. Και συνεχίζουμε με το επόμενο βίντεο. Βασικά θα πρέπει να σφουγγαρίσουμε γιατί χύθηκε λίγο μούσχος. Οπωσδήποτε πρέπει να καθαριστεί εδώ ο χώρος, να μην έχει καθόλου μυρωδιές, να μυρίζει μόνο το κρασί. Να αναπνέει ανοιχτό το παράθυρο από εδώ για να
Κάτι γίνονται με τις αναθυμιάσεις, έχουμε και πολλά επεισόδια, θα πρέπει να αερίζεται ο χώρος πολύ καλά και θα βλέπουμε συνεχώς να παρακολουθούμε το κρασί, το που βρίσκεται. Είμαστε πάντως 12,5 γράδα, δεν ξέρω αν το δείχνει η κάμερα. Θα δείξει. Μόλις τελειώσαμε το σουγκάρισμα, σε λίγο θα πεταχτούμε να πάμε να πάρουμε το βαρέλι, να το έχουμε έτοιμο στη βάση του απάνω. Έχουμε βάλει το τούλι να μην πει τίποτα μέσα. Και τώρα καλά κρασιά, το πότε θα ετοιμαστεί. Αλλά πάμε να δούμε το βαρέλι πρώτα. Κιτσουπ, νοτουλόρεμαντζι, έτοιμο. Έτσι το παπάκι εδώ. Περιμένουμε το μούστο να βράσει. Αλλά θα το βάλουμε πρώτα ένα πάγο μέσα. Πρέπει να καθυστερήσουμε τον βρασμό του λευκού κρασιού τουλάχιστον για μια μέρα. Τουλάχιστον. Και να κρατήσουμε μια σταθερή θερμοκρασία περίπου 20 βαθμούς. Και μετά από 2 μέρες ήρθαμε να δούμε. Όπως βλέπουμε βράζει ο μούστος. Αυτά είναι το πρώτο στάδιο. Μετά θα δούμε και το δεύτερο.